Η ένταση κλιμακώνεται μεταξύ Ολλανδίας και Τουρκίας, με την τουρκική ηγεσία να παίρνει αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου του Ολλανδού πρέσβη στη χώρα, αλλά και να μιλάει για διαφορετική κατανόηση της συνθήκης της Βιέννης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σουλτάνος, έχοντας τη δική του εσωτερική ατζέντα εν ώψη του δημοψηφίσματος, έχει βάλει στο ίδιο τσουβάλι Ολλανδία και Γερμανία, ειδικά μετά τη στήριξη της Άγγελα Μέρκελ στον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μάρκ Ρούτε. Έφτασε στο σημείο μάλιστα να επικαλεστεί και τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα των Βοσνίων για να στηρίξει τις θέσεις του. Değerli kardeşlerim, biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8000 Boşnağı... Όπως επισημαίνουν τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Ερντογάν καυτηρίασε τη στάση των Ολλανδών και ανόκρανο να επιτρέψει στις σερβικές ομάδες θανάτου να μπουν στην ασφαλή ζώνη, να κυκλώσουν και να σφάξουν τους Βόσνιους. Δεν θα πέσουμε στο επίπεδό τους, ήταν η άμεση αντίδραση του Ρούτε. Αποκρουστική παραποίηση της ιστορίας. Συνεχίζει να δηλητηριάζει την κατάσταση. Δεν θα πέσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Λίγο νωρίτερα, σε δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση, έχει κατηγορήσει την Άγγελα Μέρκελ ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία. Maalesef Türkiye'nin bu yükselişini hazmedemiyorlar. Ama burada ne yazık ki birinci sırada Almanya var. Almanya çok acımasız bir şekilde teröre destek veriyor. Bak şu anda Merkel Hollanda'nın yanında olduğunu açıkladı. Ο Σουλτάνος, ερμηνεύοντας ο ίδιος όπως θέλει τις διεθνείς συνθήκες, θέλησε να πει στους Ευρωπαίους ότι παρερμηνεύουν τη συνθήκη της Βιέννης ως άλλος τιμητής της. Bunların Viyana Sözleşmesi faşistlikleridir. Nazizm. Buna neonazizm diyebiliriz. Yeni nazi akımı diyebiliriz. Και μετά το παραλήρημα κατά πάντων στην Ευρώπη, μπήκε και στις απειλές για πρόσφυγη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη Χάγη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Şimdi göreceksiniz. AİHM'e de gideceğiz. Bütün bakan arkadaşlarımızın hepsi her yere. Η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να φτάσει η διαμάχη στα άκρα, γι' αυτό και απαγόρευσε την είσοδο στον Ολλανδό πρέσβη, σε όλο το διπλωματικό προσωπικό της Ολλανδίας, αλλά και σε όλους τους αξιωματούχους που θα θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα. Şu anda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye'ye dönmesinin. Το τεταμένο κλίμα απεικονίζεται σε όλες τις τουρκικές εφημερίδες που έχουν πηχαίους τίτλους κατά της Ολλανδίας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Ενώ χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το περιστατικό που συνέβη σε νορβηγό δημοσιογράφο εν ώρα εργασίας, όταν του επιτέθηκαν οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, νομίζοντας ότι είναι Ολλανδός. Ο νορβηγός δημοσιογράφος φυγαδεύτηκε από Τούρκους συναδέλφους του. Με ανησυχία παρακολουθεί την εξελισσόμενη διαμάχη και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιον Στόλτεμπεργκ.